Το ατομικό κίνημα της Χαλκιδικής ήταν αόρατα, τυχαίο. Και σε αυτή την περίπτωση, το μόνο επιχείρημα υπέρ της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιχείρημα που καταρρύπτεται εύκολα, αρκεί να υπολογίσει κανείς τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η πλέον ρηπογόνα παγκοσμίως δραστηριότητα ανταγωνίζεται από θέση ισχύως άλλες παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό και άλλα, και υπονομεύει τις προοπτικές αηφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Τελικά, δεν συμβάλλει θετικά ούτε στην τοπική, ούτε στην εθνική οικονομία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις θεώρησαν ότι οι επενδύσεις μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Έκαναν λάθος. Όσο σκληρή και αν είναι η καταστολή, όσο επώδυνη και αν είναι η ποινικοποίηση, οι τοπικές κοινωνίες έχουν τον τελικό λόγο. Όλα αυτά αλλάζουν με την κυβέρνησή μας. Το περιβάλλον σταματά να είναι αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης ανεφόρων. Οι τοπικές κοινωνίες σταματούν να αντιμετωπίζονται ως διακοσμητικά στοιχεία, χωρίς γνώμη και βούληση. Οι επενδύσεις με κάθε κόστος σταματούν να είναι πανάκια. Αρκετά εγκλήματα έχουν γίνει σε βάρος του φυσικού μας πλούτου, είπε χθες στις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, σταματά την καταστροφή της Χαλκιδικής. Ταυτόχρονα θέτει ένα πλαίσιο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης και μετασχηματισμού, με διάλογο, σχέδιο και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να σταματήσει η καταστροφή και η ομοιρία του τόπου από τη μονοκαλλιέργεια των μεταλλίων, με έμφαση στα εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Το ποικιλόμορφο φυσικό, πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον και τις δυνατότητες αηφόρου ανάπτυξης. Η θέση μας σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημοκρατία, με επίκεντρο τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η εκκύρωση της λεγόμενης επένδυσης, με πρόνοια και σχέδιο προστασίας των ανθρώπων που εργάζονται σήμερα στα μεταλλεία και αποχαρακτηρισμός ολόκληρης της μεταλλευτικής περιοχής. Ο δεύτερος είναι η περιβαλλοντική αποκατάσταση, στην οποία μπορούν να εργαστούν οι παραπάνω εργαζόμενοι. Ο τρίτος άξονας είναι η ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας και παραγωγής, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και με ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Το φυσικό περιβάλλον είναι κοινό αγαθό και πρέπει όλοι μας να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Είναι ζωτικός χώρος και πόρος. Το φυσικό περιβάλλον είναι η προϋπόθεση για ζωή και δημιουργία και οφείλουμε να το προστατεύσουμε με κάθε κόστος. Μαζί με το λαό της Χαλκιδικής, μαζί με τον ελληνικό λαό, δίνω ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση της ελπίδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιγκλέζη. Καλώς στο βήμα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριο Νικολόπουλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,